Λοιπόν, το νομοσχέδιο ουσιαστικά είναι, πώς να το πω, μια συνέχεια της πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, που σχετίζεται προφανώς με την υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων μας. Και, άμα θέλετε κιόλας, αυτό έρχεται να λύσει. Το ζήτημα δηλαδή το πώς, αντί να αντιμετωπιστούν μια σειρά ζητήματα που έχουν οι φοιτητές όσον αφορά τη φοιτική μέρημνα και την έλλειψη χρηματοδότησης, όσον αφορά και τους ίδιους τους καθηγητές που έχουμε στα τμήματά μας, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν βγει ανακοινώσεις που κάνουν λόγο για 10 μελιδέ πανά τμήμα. Mm-hmm. Λοιπόν, αντί να έρχεται να λύσει αυτό η κυβέρνηση επί της ουσίας, αντιμετωπίζει στην ουσία ως κόστος την ύπαρξη των δημοσίων πανεπιστημίων, θέτει στο επίκεντρο το γεγονός ότι θα συνεχίσει να υφίσταται το ζήτημα της υποχρηματοδότησης, άρα και όλες αυτές οι ελλείψεις και τα μεγάλα κενά που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε. Από τη μία είναι αυτό, και από την άλλη, αυτό που λέμε εμείς κατηγοριοποίηση των αποφύτων, που υπάρχει, ναι, μεν στη σημερινή, στη σημερινή πραγματικότητα, ακριβώς, αλλά έρχεται να ενταθεί αυτό το πράγμα με την ύπαρξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων, από την άποψη πια, και να παγιωθεί ακριβώς, γιατί επί της ουσίας ιδρύονται πανεπιστήμια, τα οποία θα είναι διετή, τριετή προγραμμάτων σπουδών, θα δίνουν δηλαδή αντίστοιχα τέτοιους κύκλους, τέτοια πτυχία μάλλον, και προφανώς αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στη συμπίεση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων όλων προς τα κάτω. Γιατί αυτό που θα γίνει στην ουσία είναι να εξισωθούν όλοι οι κόποι, οι θυσίες που έχουμε κάνει εμείς και οι οικογένειές μας, ξεκινώντας από το σχολείο, άμα θέλετε, για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε, και εν τέλει θα πάρουμε ένα πτυχίο το οποίο προφανώς δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, και θα εξισωθεί με τους υπόλοιπους αποφύτους, όπως θα προκύψουν από αυτά τα τμήματα. Και η κυβέρνηση το πάει και ένα βήμα παραπέρα, άμα θέλετε, γιατί πολύ προκλητικά στην παρουσίαση του νομοσχεδίου δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας, ο Πιερακάκης, ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει και για ψήφιση στη Βουλή η Συμφωνία της Λισαβόνας, που ουσιαστικά κατηχοριώνονται επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στους αποφύτους των κολεγίων. Αυτό θα κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στα ιδρύματά μας. Και εδώ πέρα, συγκεκριμένα, στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε και τμήματα ολιγομελή, τα οποία ολιγομελή με μικρό αριθμό εισακτέων, που θα κινδυνεύσουν να κλείσουν το επόμενο διάστημα. Τμήματα τα οποία δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα, δεν έχουν περάσει δηλαδή τα προγράμματα σπουδών τους από την πιστοποίηση. Λοιπόν, άρα πρακτικά, αντί να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα και τα δεκάδες κενά, αντί να πάρθουν μέτρα ώστε να βγαίνουμε ολοκληρωμένοι επιστήμονες και ουσιαστικά το πτυχίο μας να είναι η μόνη προϋπόθεση για δουλειά στη σύγχρονη κοινωνία, λοιπόν, η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που είναι στην αντίθετη πλευρά. Είναι αντιδραστικό απέναντι στις ανάγκες των φοιτητών και στα συμφέροντά τους. Σε συνδυασμό με όλα αυτά που είπε ο Νίκος, το νομοσχέδιο αυτό μπορεί να αναλυθεί για πάρα πολλά ζητήματα. Ένα από αυτό είναι και η κατάσταση που πάει να αλλάξει ακόμα και για το σχολείο. Το ότι δηλαδή θα φέρει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο αλλαγές και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, επιβάλλοντας τριπλές για κάθε χρόνο, δηλαδή πανελλαδικές για όλα τα μαθήματα. Και μην ξεχνάμε ότι ήδη υπάρχει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, υπάρχουν δηλαδή 1.002 κόφτες που εμποδίζουν τέλος πάντων και κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το να περάσει ένας μαθητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να πάρει ένα πτυχίο κτλ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνει ένα πάτημα, να το πούμε και έτσι, στα παιδιά τα οποία πηγαίνουν ήδη σε ιδιωτικό σχολείο και λένε ότι για να μπεις στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σε περίπτωση που είσαι απόφοιτος ιδιωτικού λυκείου, θα μπαίνεις μόνο με το απολυτήριο και το βαθμό του απολυτήριου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι ανοίγει μια κουβέντα για το πώς ένα παιδί το οποίο παλεύει να περάσει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έχει κάνει κόπους, έχουν δοθεί χρήματα από την οικογένεια κτλ. Και υπάρχουν και δυσκολίες στο να στηρίξουν οι οικογένειες φοιτητοί σε άλλες πόλεις κτλ. Θα μπει ένα επιπλέον βάρος, να το πω έτσι, σε αυτούς που θα πάμε, αυτό που είπε και ο Νίκος πριν, να ανταγωνιστούμε, μιας και ο άλλος θα έχει βρει πολύ πιο εύκολα τη λύση και το δρόμο στο να πάρει ένα πτυχίο. Επίσης, ανοίγει και η συζήτηση μετά για τα προπτυχιακά. Για τα δίδακτρα, μάλλον σε προπτυχιακά. Υπάρχουν παραδείγματα από πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ τους και η Κύπρος, που την πολύ διαφημίζουμε σε ένα κέντρο πανεπιστημίων κτλ., που ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιβάλλονται δίδακτρα και σε προπτυχιακά τμήματα. Δηλαδή, ο στόχος της κυβέρνησης, αυτός φαίνεται ότι είναι, και από τη σημερινή συζήτηση που γίνεται και στη Βουλή, μιας και σήμερα κατατέθηκε το νομοσχέδιο και συζητιέται, είναι το πώς θα αποδεσμευτεί, να το πω έτσι, το κράτος από την ανώτατη εκπαίδευση
και το πώς οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σε συνδυασμό με το ότι ούτε και τα πανεπιστήμια που είναι σήμερα στη χώρα μας είναι αυτό που ονειρευτήκαμε. Το κόστος σπουδών έχει εκτιναχθεί, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, ελλείψεις σε καθηγητές, ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ή συνολικότερα, σε εργαστήρια. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Καλούνται οι φοιτητές να βάλουν πιο βαθιά στο χέρι στην τσέπη και πρακτικά το νομοσχέδιο αυτό δεν έχετε να λύσει ένα πρόβλημα που υπάρχει. Έχετε να δημιουργήσει επιπλέον εμπόδια και κόφτες στους φοιτητές που παλεύουν, που θα μπουν την επόμενη χρονιά στα πανεπιστήμια, σε αυτούς που είναι τώρα στο πτυχίο και δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν στην αγορά εργασίας κτλ. Και συνθήκες. Εσείς, σαν φώτεροι, συμπτωματικά δεν είστε από την περιοχή μας, είστε από το κέντρο. Κάνατε την αντίστροφη πορεία πολλών άλλων από την περιοχή μας που πηγαίνουν σε μεγάλα στήματα, ήρθατε στην επαρχία. Φαντάζομαι λόγω των τμήματων στα οποία ενταχθήκατε. Σας κέρδισαν τα τμήματα, που είναι δυναμικά τμήματα. Αυτά κινδυνεύουν, θεωρείτε, την επόμενη ημέρα ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο από τη δράση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, τίθεται ένα αμφιβόλιο και η λειτουργία των ιδρυμάτων που τώρα σας φιλοξενούν. Θα σας πω. Καταρχάς, υπάρχουν πέρα από τις ελλείψεις καθηγητών που αναφέραμε και πριν, υπάρχουν αρκετοί καθηγητές και στα τμήματά μας. Αλλά κυρίως σε Γρεβενά, Καστοριά, γενικότερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που οι άνθρωποι δεν είναι από εδώ. Χρειάζεται δηλαδή να μετακινηθούν για να διδάξουν τα μαθήματά τους κτλ. Επομένως, ανοίγει μια κουβέντα ότι σε περίπτωση που ανοίξουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα κτλ., και οι καθηγητές οι ίδιοι θα σκεφτούν να στραφούν τέλος πάντων για δουλειά προς τα εκεί. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μια και στόχος της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια δεν ήταν να προσλάβει μόνιμους καθηγητές και τα λοιπά για να καλύψει τα κενά, θα δημιουργηθούν και επιπλέον κενά. Ένας δεύτερος λόγος που βλέπουμε, να το πω έτσι, και τις συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα να έρχονται, μην πάμε μακριά, στην Κομωτινή ήδη τρία τμήματα γίνονται ένα, γίνονται συγχωνεύσεις. Αντίστοιχα κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και εδώ, με τα τμήματα τα οποία έχουν λίγους εισακταίους, μπορεί απαραίτητα να μην σημαίνει λουκέτο, αλλά να σημαίνει συγχωνεύσεις. Ναι. Κάτι το οποίο το είδαμε και πριν από 4-5 χρόνια εδώ, όταν έγινε από ΤΕΗ, ΑΕΗ. Με λίγα λόγια δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι συνολικά η κατάσταση οδηγεί σε μια ανησυχία και για τα τμήματά μας και για το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρωτοετής φοιτητές που δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν όταν θα είναι στη φάση του πτυχίου. Και συνολικά η κατάσταση δείχνει ότι οδεύουμε, να το πω έτσι, σε μια αβεβαιότητα για το τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονιά στα πανεπιστήμια. Σε συνδυασμό και με τις ελλείψεις και σε συνδυασμό με το ότι κάθε χρόνο η χρηματοδότηση πέφτει. Κοιτάξτε να δείτε, τα προηγούμενα δύο χρόνια, μάλλον να το πω καλύτερα, έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που έκλεισε το τμήμα της Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, οικονομικές σχολές. Τότε δεν είχε ανοίξει Ρουθούνη. Λοιπόν, χωρίς να υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει αυτό που λέμε την παραπέρα εμπορευματοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης κτλ. Φανταστείτε τώρα. Ωραία. Πού θα κληθεί, θα υπάρχει αυτό που λέει η κυβέρνηση, θα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων. Και εδώ πέρα, όταν λέμε δεν είχε ανοίξει Ρουθούνη, βάζουμε στο κάδρο και την Βρετανία και τη διοίκηση του Ιδρύματος και όλους, πώς να το πω, τους καθηγητές, οι οποίοι και το προηγούμενο διάστημα, πώς να το πω, βγάλουν ανακοινώσεις οι οποίες στήριζαν ουσιαστικά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και αντίστοιχα βάζαν εμπόδια στην αγωνιστική διεκδίκηση και στις γενικές συνελεύσεις καταλήψεις που οργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Αυτό δείχνει μια στάση που νομίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για το πώς εν τέλει η διοίκηση του Ιδρύματος συντάσσεται μαζί με τη γραμμή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, κόντρα στους φοιτητές και τις ανάγκες τους, για να μπορέσει ουσιαστικά να περάσει η γραμμή της κυβέρνησης. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα στις γενικές συνελεύσεις και στους φοιτητικούς συλλόγους, που εκεί ουσιαστικά που έκλεισε το τμήμα. Η ΔΑΠ δεν πήρε καμία απόφαση, δεν συζήτησε ποτέ ο φοιτητικός σύλλογος στη ΣΟΕ, στη Σχολή των Οικονομικών Επιστημών. Λοιπόν, απέναντι σε όλους αυτούς, εδώ πέρα οι φοιτητές οργανώνουν την αντεπίθεσή τους. Βάζουν προφανώς το κάδρο τις δικές τους ανάγκες. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε κόντρα απλά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά αγωνιζόμαστε για να κάνουμε, πώς να το πω, καλύτερες τις σπουδές μας. Αγωνιζόμαστε για να έχουμε καλύτερους καθηγητές, αγωνιζόμαστε για να έχουμε ολοκληρωμένη μόρφωση και για να μπορούμε να σπουδάζουμε ολοκληρωμένα το επαγγελματικό μας, το αντικείμενο τέλος πάντων που σπουδάζουμε. Λοιπόν, αγωνιζόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι επιστήμονες ουσιαστικά, για να μην υπάρχουν τόσα εμπόδια. Υπάρχει συμμετοχή, ο αγώνας σας είναι μαζικός. Το αναφέρω γιατί ο στόχος πλέον είναι την Παρασκευή. Υπάρχει γιγάντωση κινητοποιήσεων, επίκεντρο η Αθήνα. Θα συμμετέχετε.
Εμείς έχουμε πάρει αποφάσεις μέσα από γενικές συνελεύσεις, μαζικές γενικές συνελεύσεις που συνέβησαν στα τμήματά μας. Λοιπόν, και το κλίμα, να σου πω, που κι εγώ προέρχομαι από γενική συνέλευση, είναι καλό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι ένα ταξίδι από την Κοζάνη στην Αθήνα δεν είναι εύκολο. Ειδικότερα όταν πρόκειται όταν κάνεις αυτή τη διαδρομή ουσιαστικά δύο φορές την ίδια μέρα. Αλλά ωστόσο, οι φοιτητές έχουν δείξει στην πράξη, μέσα από αυτές τις μαζικές αποφάσεις που έχουν πάρθει στις γενικές συνελεύσεις, ότι συντάσσονται με τους υπόλοιπους 170 φοιτητικούς συλλόγους που θα διαδηλώσουν στην Αθήνα. Mm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η κυβέρνηση μας βάζει απέναντι ουσιαστικά όταν μιλάει για μειοψηφίες, αλλά η πραγματική πλειοψηφία έχει κριθεί στην πράξη, έχει κριθεί στο δρόμο του αγώνα, έχει κριθεί μέσα από αυτές τις μαζικές διαδικασίες που διοργανώνονται αυτή τη στιγμή μέσα στις γενικές συνελεύσεις. Και θα είναι το πιο αποδεικτικό παράδειγμα το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των φοιτητικών συλλόγων την Παρασκευή στην Αθήνα. Θα έχετε δει και εσείς ότι βάσει δημοσκοπήσεων κιόλας το 70% των φοιτητών έχει αποφασίσει να είναι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και σε αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Αυτό έχει αποτυπωθεί και στις γενικές συνελεύσεις και στους δρόμους με μαζικότατες διαδικασίες σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και οι φοιτητές από όλη την Ελλάδα οργανώνουν την πάλη τους και το τι θα κάνουν τις επόμενες μέρες για να αντιμετωπίσουν αυτό το νομοσχέδιο. Το μεγάλο ραντεβού είναι την Παρασκευή στην Αθήνα. Στην ουσία συζητάμε ότι εκείνη τη μέρα που θα συζητάνε το νομοσχέδιο μέσα στη Βουλή, εμείς θα είμαστε απ' έξω, θα φωνάζουμε τα αιτήματά μας και τα συνθήματά μας. Και στην ουσία μιλάμε ότι είναι ένα μεγάλο ραντεβού που όλοι οι φοιτητές θα δώσουν τον αγώνα τους, ωραία, για το τι πανεπιστήμια έχουμε ανάγκη σήμερα. Ψηφιστεί δεν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, δηλαδή συζητάμε ότι εκείνη τη μέρα θα έχεις δεκάδες χιλιάδες φοιτητές στην πρωτεύουσα της χώρας, οι οποίοι θα απαιτούν αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ουσιαστική αναβάθμιση όμως, με προσλήψεις, με καθηγητές, με αξιοποίηση εργαστηριακού εξοπλισμού, να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα οποία έχουν ανάγκη όλοι οι φοιτητές στις σχολές που σπουδάζουν και στην ουσία όλα αυτά που όλοι οι φοιτητές είχαν ονειρευτεί μπαίνοντας στις σχολές για να σπουδάσουν. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ημερομηνία. Δεν είναι απλά ένα ακόμα συλλαλητήριο ή μια ακόμα πορεία. Είναι ένα ορόσημο, να το πω έτσι, για όλο το φοιτητικό κίνημα, το οποίο πρέπει να δώσει μαχητική απάντηση. Στο προηγούμενο πανελλαδικό συλλαλητήριο υπήρχε συμμετοχή 17.000 φοιτητών. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε κι άλλο να φέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Να υπενθυμίσουμε κάπου εδώ ότι η κυβέρνηση έλεγε, πέρα από το ότι προεκλογικά ήταν η δέσμευσή της ότι θα φέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά έλεγε ότι θα είναι νόμος του κράτους από τον Γενάριο. Από τον Ιανουάριο. Τώρα, δύο μήνες μετά, έχουν γίνει δεκάδες συνελεύσεις. Χιλιάδες φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Αλλά ανεξάρτητα από το αν θα ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί, κρίνεται το αν την επόμενη μέρα οι φοιτητές θα είναι οργανωμένοι στους φοιτητικούς συλλόγους, αν θα παλεύουν για αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου για να καλυφθούν οι ελλείψεις και τα κενά τους. Η Δυτική Μακεδονία, το πανεπιστήμιο μας είναι μια μάχη επιβίωσης αυτή. Για τη Δυτική Μακεδονία. Για το πανεπιστήμιο. Υπάρχει, εννοείται ότι είναι μια μάχη επιβίωσης. Εμείς το εξετάζουμε από τα συμφέροντα των φοιτητών. Αν υπάρχει συζήτηση για να κλείσουν, να συγχωνευτούν τμήματα, λοιπόν, θα ανοίξει αυτή η συζήτηση αντικειμενικά, θεωρούμε. Δεν γίνεται όταν έχεις 10 μέλη ΔΕΠ ένα τμήμα, λιγότερους δηλαδή μόνιμους καθηγητές από όσους έχει σήμερα ένα δημόσιο σχολείο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια, λοιπόν, εδώ πέρα ανοίγει ξεκάθαρα συζήτηση για το αν θα μπορούμε την επόμενη μέρα να έχουμε πρόγραμματα σπουδών. Και κοιτάξτε να δείτε, οι καθηγητές θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα. Ποιο δηλαδή, το που εν τέλει θα διαλέξουν να δουλέψουν. Θα διαλέξουν να δουλέψουν στις πόλεις τους, στα μεγάλα αστικά κέντρα που πιθανόν εκεί μάλλον θα ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ή θα επιλέξουν να πηγαίνουν έρχονται στην Κοζάνη από τη Θεσσαλονίκη, στη Φλόρινα αντίστοιχα, στην Καστοριά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και θα έρχονται αντιμέτωποι με μία σειρά κενά μέσα στα ίδια τα προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν δηλαδή, ειδικότερα σε εμάς, το τμήμα των μηχανολόγων, υπάρχουν εργαστήρια στο πρόγραμμα σπουδών, τα οποία δεν υλοποιούνται. Και ο λόγος ποιος είναι, αυτά τα κενά που λέμε. Δεν υπάρχει άρτια εξοπλισμένο ερευνητικό δυναμικό. Ή τέλος πάντων και εκεί που υπάρχει, λοιπόν, δεν είναι αρκετό για να μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες στα προγράμματα σπουδών που ήδη υπάρχουν. Και θα ανοίξει και μια συζήτηση για την αναπροσαρμογή του στο επόμενο διάστημα. Ακόμα και αυτό είναι κατά στα συμφέροντα των φοιτητών. Γιατί ουσιαστικά εκεί που έχεις κάποια μαθήματα κορμού ή εκεί που τέλος πάντων υπάρχουν μαθήματα αυτό που λέμε επιλογής, για παράδειγμα,
και αυτά δεν γίνονται, δεν πραγματοποιούνται. Όταν ξεκινάει το εξάμεινο και έχουμε λείψει καθηγητές και περιμένουμε να βγουν προκηρύξεις, διακηρύξεις κτλ. Για να μας έρθουν. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση θα ενταθεί το επόμενο διάστημα με την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό είναι μάχη επιβίωσης. Αλλά δεν είναι απλά μάχη επιβίωσης, έτσι όπως το βάζουν, πώς να το πω, και οι ίδιες οι διοίκησης του πανεπιστημίου. Είναι μάχη, εμείς ουσιαστικά μαχόμαστε για να κάνουμε καλύτερες σπουδές μας. Αυτό είναι το πιο βασικό και το πιο κύριο. Αυτό είναι που ξεσηκώνει τους φοιτητές και τους οδηγεί στο δρόμο.